Λες να τολμήσουν να με ξαναρπάξουν. Δεν ξέρω. Αλλά δεν πρόκειται να το ρίξω, κινδυνεύσω. Ζει και η κόρη μου μέσα σε αυτό το σπίτι. Θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Γιατί αρπάζεσαι? Κουβέντα κάνουμε. Γιατί κράτας αυτή τη στάση απέναντί μου? Έπεσα θύμα απαγωγής και αντί να δείξει λίγη κατανόηση, με κοιτάς με μισό μάτι. Τι έγινε, Μιχάλη? Δεν με πιστεύεις? Απαγωγή χωρίς λίτρα που το θύμα φέθηκε ελεύθερο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έχει την παγκόσμια πρώτη. Ακούσε με. Αν το αίσθησες εσύ όλο αυτό, για να με κάνεις και να ανησυχήσω και να πάρεις το αίμα σου πίσω, πες το τώρα. Πριν πλάκωσε αστυνομία και γίνουμε ρεζίλια. Μα είσαι με τα καλά σου. Ακούς τι λες. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται η Αθήνα, Σπύρο? Πολύ ωραία. Έχω ξανάρθει αρκετές φορές. Τον πας στον άνθρωπο καμιά βόλτα? Εντάξει, δεν θα ξεποδαριαστούμε κιόλας. Όλο λέμε να πάμε στην Ακρόπολη και όλο το να βάλουμε. Έχω ακούσει ότι έχει τρομερή θέα. Καλά, τι κάνετε όλο το πρωί κλεισμένοι στο σπίτι? Έλα ρε πατέρα τώρα, τι θες, να σας ζωγραφίσουν?